Hello there, είμαι ο Βάσος και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Vas Gaming βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, αρκετά κατόπιν εορτής, για να είμαι ειλικρινής, αλλά αυτό είναι επειδή πήγα διακοπές και πριν πάω διακοπές είχε χαλάσει και τον PS, οπότε δεν μπορούσα να κάνω record βίντεο. Τη μια φορά που αποφασίζω actually να κάνω βίντεο, some fucking cow. Anyway, δεν γαμιέται. Λοιπόν, αυτό που συνέβη είναι ότι κατάφερα και βγήκα top 8 στο traditional format του Farfa. Με Pure Zodiacs, όπως βλέπετε, θα εξηγήσω σε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα ακριβώς. Αρχικά να σας δώσω λίγο context για το τι είναι το traditional format. Το traditional format είναι το μόνο άλλο format αναγνωρισμένο από την Konami, πέρα από το advanced, το οποίο είναι αυτό που παίζουμε στα locals, στα τουρνουά, στα events, όλα αυτά. Και basically αυτό που αλλάζει είναι ότι οποιαδήποτε κάρτα αυτή τη στιγμή είναι currently banned στο advanced, παίζει μια φορά, είναι limited. Με λίγα λόγια μπορούμε να τρέξουμε αυτό, μπορούμε να τρέξουμε αυτό, μπορούμε να τρέξουμε όλα αυτά, εγώ μπορώ να τρέξω αυτά. Ναι, εντάξει, το copium έχει πάει αλλού όπως βλέπετε. Πριν ξεκινήσω όμως το βίντεο, ένα friendly reminder να κάνετε like, comment, share και subscribe το βίντεο γιατί βοηθάει εμένα και το κανάλι. Και πάμε να εξηγήσουμε λίγο τι έκανα στο τουρνουά, να εξηγήσω και το deck. Basically αυτό που έκανα είναι ότι έπαιξα ένα 9 γύρω Swiss, ήμασταν 250 άτομα, ναι ήμασταν αρκετοί φίλε, δεν το περίμενα. Και στο Swiss βγήκα 7-2 και τις δύο φορές έχασα από Mirror Match και όλες τις άλλες φορές έπαιξα με διάφορα decks όπως Adamancipator, Orcast. Στο τελευταίο round του Swiss έπαιξα versus Sky Striker για κάποιο λόγο από όλα τα decks που μπορείς να παίξεις. Κάνω λοιπόν το 7-2 μου στο Swiss και περνάω στο top 16. Παίζω για το top 16 εναντίον Adamancipators, τον νικάω και πάω να παίξω στο top 8 και κάνω basically από τον ίδιο από τον οποίο είχα χάσει και στο Swiss somehow. Αλλά το παλικάρι βγήκε δεύτερο, οπότε respect. Δεν μπορώ να πω ότι είναι same εκ μέρους μου. Αλλά overall ήταν πάρα πολύ fun. Για μένα ήταν ευκαιρία ουσιαστικά να χρησιμοποιήσω τα αγαπημένα μου one card exist τερατάκια και επιπρόσθετα να χώσω και κάρτες όπως F0 και αυτό basically, τον F0. Αυτό ήταν το μόνο add του deck και ίσως είναι και ένας από τους λόγους που αυτό εδώ το κοριτσάκι είναι ban. Οπότε μπορώ να πάω σιγά σιγά να εξηγήσω λίγο τη λίστα. Λοιπόν, αρχικά έχουμε τα ζου τερατάκια 3 RAM. Η RAM είναι το πιο σημαντικό ζου εδώ πέρα γιατί είναι το one card combo μας, θα εξηγήσω σε λίγο. 3 Thoroblade και RAM είναι λίγο καλύτερο, αλλά τουλάχιστον αυτό είναι one card combo. 2 Whiptail και 1 Rat. Μετά από Hand Traps έχουμε ένα Maxi, 3 Sass, 3 Nibiru. Και κυριολεκτικά χάρη στο traditional έχω καταλάβει για ποιο λόγο το Maxi δεν μπορεί να πάει unban με τίποτα ρε. Δηλαδή αυτή η κάρτα απλά κλέβει matches. Έτσι. Γιατί απλά κάνεις activate, ο άλλος ή πασάρει ή θα τραβήξεις τα πάντα. Που εγώ ας πούμε έχει τύχει κάποιος να κομπάρει full ενώ είναι κάτω από Maxi και τράβηξε ξέρω εγώ 20 κάρτες. Αυτός έφαγε 3 imperma, του ρίξα και ένα Nibiru. Δεν ξέρω γιατί αποφάσισα να πάει full combo αφού έκανα Maxi. Anyway, μετά έχουμε Μπαράζ, Τένκι. Από αύριο, σήμερα που το γυρνάω, είναι 30, αν θυμάμαι καλά. Όχι ψέματα, 29 έχουμε. Αλλά whatever, σε δύο μέρες αυτό εδώ θα παίζει limited. Αλλά δεν έχει σημασία. 3 Desires, ένα Pot of Greed, ένα Graceful, ένα Confiscation και ένα Forceful Sentry. Πιστεύω είναι οι δύο από τις πιο σπασμένες ban κάρτες, δηλαδή χαλαρά στα top 5. Το να αφαιρέσει μια κάρτα από το χέρι του αντιπάλου και να πάρεις και hand knowledge, για μένα ήταν fucking insane. Εξού και αυτή η idea έφαγε ban, γιατί αυτό αν θυμάμαι καλά μπορούσε να γίνει και δύο φορές στο γύρο. Μερικοί καταφέρνανε και το κάνανε. Anyway, μετά Delinquent Duo, Premature Burial, Master Reborn και Soul Charge. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά σε περίπτωση έτρωγα Ogre Nibiru, που είναι τα κλασικά outs για τα Zodiac. When the choice is painful. Το painful choice, όπως μπορείτε να καταλάβετε εδώ πέρα, είναι άπειρα versatile.
Γιατί μπορείς απλά να κάνεις το κόμπο σου και απλά το painful choice να σου προσθέσει κάτι που σου λείπει. Μια floodgate, μια draw card, κάτι, εν πάση περιπτώσει. Παίζεις πολύ με το card advantage και αυτή η κάρτα εδώ βοηθάει. Μετά έχουμε 3 imperm, 2 strike, 1 order, 1 macro και 1 emptiness. Και guys, έχω καταφέρει να φλιπάρω και τα 3 αυτά. Νιώστε, και τα 3. Ήταν το peak performance του Monkey Player. Literally. Με τα extra deck δεν είναι κάτι το... Είναι ένα απλό Zodiac extra deck. Μία Drident, ένας Broad Bull. Αυτός δεν γυρνάει κυριολεκτικά ποτέ αυτή, ίσως σε κάποια φάση. 2 Borbo, 2 Chaka, 2 Mortar, 1 Hammer Kong, 1 Vespasito, 2 Zeus, F0 μικρός και F0 μπαμπάς. Και μια όσα για να μην τρώμε, για να, βασικά όχι, για να έχουμε play μέσα από contact C. Δεν μπορούμε να παίξουμε around contact C, εκτός και αν έχουμε τραβήξει κάτι τέτοιο. Και μετά side 3 Droll, ψιλοφοβόμουν τα FTK και ένιωθα ότι τα περισσότερα FTK χάνουν από Droll. Δεν αντιμετώπισα κανένα FTK ωστόσο. 3 Ghost Ogre για το Mirror, 2 System Down, τα οποία τα είχα βάλει για τα Orcast, αλλά στο Top Cut τελικά δεν είχε παίξει κανείς, οπότε τζάμπα το έβαλα. Μετά ένα Change of Heart, Versatile as fuck. Ένα Smoke Grenade, αυτό είχα σκεφτεί μαζί με το Μάριο να το τρέξουμε στο side για όταν πάω πρώτος. Ουσιαστικά απλά θα έκανα, ξέρω εγώ, ένα Dryden Pass π.χ. Και στο γύρο του αντιπάλου, αφού είχα κάνει ένα Confiscation ή Forceful κτλ, θα σπάγα το Smoke Grenade και απλά θα το αφαιρούσα κι άλλη μία. Αλλά δεν βγήκε ποτέ τελικά αυτό το κόμπο και δεν νομίζω ότι θα το ξανάτρεχα κιόλας. Μετά 2 Twin, 1 Heavy Storm, 1 Duster και 1 Reboot. Απλή λιστούλα, με πήγε στο top 8 και πέρασε πάρα πολύ καλά με αυτό το τουρνουά. Δηλαδή, εντάξει, το να ρεζολβάρεις όλα αυτά. Αν είστε άτομα που όταν παίζουν Yugi του αρέσει το χάος, αυτό το format είναι για σας, guys. Και σας το συνιστώ, είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα δεν είναι κάτι που θα το έπαιζα συνέχεια και πάνω απ' όλα θα το έπαιζα σε ένα competitive level, για κανένα λόγο. Είναι too much. Αλλά εμένα προσωπικά, για παράδειγμα, μου έδωσε την ευκαιρία να ξαναπαίξω Zodiac, το οποίο είναι το αγαπημένο μου deck of all time και κατά εμέ ίσως είναι και το καλύτερο deck of all time. Ναι, το είπα. Το Zoo ίσως είναι το καλύτερο deck of all time για το πόσο απλά μπορεί να σου χαρίσει disruptions, plays, combos κτλ. Χωρίς να κάνεις τίποτα, actually. Χωρίς να κάνεις τίποτα. Πάμε να δείξουμε και τώρα λίγο το combo του deck που περιλαμβάνει απλά μια RAM. That's all we need. Και αυτό που θα κάνουμε είναι normal summon, εξής για Broad Bull, effect Broad Bull για να ντάρουμε Whiptail. Μετά, εφόσον έχουμε RAM Grave, γιατί αυτό που μας νοιάζει κυρίως στον Broad Bull είναι το να στείλει τη RAM Grave. Τα υπόλοιπα δεν μας νοιάζουν τόσο. Γι' αυτό, ας πούμε, και δεν χρησιμοποιούμε κάτι σαν τη RAT. Που και με τη RAT δουλεύει το combo. Αλλά, ας πούμε, παίζουμε γύρω από Ash, παίζουμε γύρω από τέτοιο. Τώρα, το να μας κάνει ο αντίπαλος Ash στην Broad Bull είναι completely αδιάφορο. But anyway, Chagan and Effect, Bring Back RAM. Εξής, Summon Drident. The Tears, Drident Effect, Pop, RAM. Αυτά τα έχετε δει λογικά βασικά. Τα Plays ήταν δύο formats πριν. Μη μου στέλνετε μηνύματα γάμματος Mortar Effect. Να κουμπώσουμε τη RAM στην Chaka. Chaka Effect ξανά γιατί είναι soft once per turn. Προφανώς, όπως όλα τα καλά decks που έχουν φτιαχτεί ever. F0 και Drake of Future. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν τι κάνει αυτή η κάρτα. Λοιπόν, 3 εξής monsters με το ίδιο rank, εκτός από number, για να μην το μπαίνει με νούμερο είναι αυτό, ξέρω εγώ. You can also exceed summon this card by using number F0 utopic future, νάτος, εδώ, που αυτός απλά θέλει 2 εξής με το ίδιο rank, και μετά λέει το εξής. Cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn, when your opponent activates a monster effect, quick effect, you can detach one material from this card, you get the activation. Then if that monster is on the field, gain control of it. Negate και snatch steal. Και δεν σπάει από battle και card effects. Τι άλλο θες, αγόρι μου. Και αν νομίζετε ότι όλα αυτά δεν αρκούνε, end phase, κάνουμε whiptail για να το κουμπώσουμε στην Trident.
το βάζουμε τέλος πάντων στη θέση. Και μετά υπολογίζεται ότι έχουμε και άλλες 4 χέρι. Οπότε πάμε να δούμε ποιες θα ήταν, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση. Καλά. Guys, αυτό είχα να δείξω. Zoom Deco full time. Αν διαφωνείτε, λυπάμαι, κάνετε λάθος. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, guys. Άμα σας άρεσε, like, comment, share και subscribe. Καμπανάκι εδώ το επίσης. Follow me στο Instagram, join στο Discord. Αγοράστε τις κάρτες στο card market μου. Please, γιατί θέλω να αγοράσω Crossroads. Και μέχρι την επόμενη φορά, Vas Gaming, signing out. Namita hitotsubu